να εκβιάζει ένα νεαρό διαιτητή με τη σωματική κακαιρότητα τη δική του, των παιδιών του και τη γυναίκα του. Έχετε ασκηθεί ποινική διοξία και μια τέτοια. Και μου κάνει εντύπωση που αυτό δεν το κατάλαβαν όλοι, ώστε να ξεχωρίσουν τη θέση του Μπέου από τη θέση του Ολυμπιακού Όλου. Είμαι σίγουρος, κύριε Κούγια, ότι αυτή την ώρα θα έχει βρει 1000% έναν τρόπο και θα μας ακούει ο Αχιλλέας ο Μπέος. Τι έχετε να του απευθύνετε? Εγώ μετά από τόσο, καιρό, μετά από όλη αυτή την ιστορία. Ευθέως θα το πω. Θέλω να του ευχηθώ το συντομότερο δυνατό να είναι ελεύθερος. Θέλω να πιστεύω ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμος που ήταν στη ζωή του δεν ήταν σωστός και ότι ξεπέρασε κάθε μέτρο αμετροέπειας και ελήψεως σεβασμού προς κοινωνικές εκδηλώσεις όπως είναι το ποδόσφαιρο, προς θεσμικά όργανα, προς φυσικά πρόσωπα, και ότι η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Μπορεί να περνάει μια ταλαιπωρία τώρα, αλλά μπορεί να γίνεις καλύτερο στη ζωή σου και πολλές φορές ένα εμπόδιο μπορεί να σου κλείσει καλό στη ζωή σου. Δεν είναι το ωραίο πράγμα να συναγελάζεσαι με ανθρώπους σαν τον Σακογιάννη ή τους συνεργάτες του ή με Τσετσένους, Βούλγαρους ή Ρώσους εγκληματίες για να στείλεις παιχνίδια. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής. Ο καλύτερος τρόπος ζωής είναι ο τρόπος του απλού, του απλού ανθρώπου, και ας μην έχει πολλά χρήματα. Άλλωστε τα πολλά χρήματα δεν φέρνουν ποτέ την ευτυχία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποκτήσεις χρήματα και δεν είναι ανάγκη να προβείς σε τέτοιες ακραίες παρανομίες. Υπάρχουν πολλοί απλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο πλούσιοι από τον Μπέο, αλλά διάλεξαν την οδό της νομιμότητας. Δεν διάλεξαν την οδό της παρανομίας. Υπάρχουν και άλλοι που είναι το ίδιο γεροί και μπορούν να ρίξουν ξύλο, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν για να βγάλουν λεφτά να τρομοκρατήσουν ανθρώπους. Η άποψή μου είναι ότι αυτός ο χρόνος που εύχομαι να είναι ως ένα μικρότερος, γιατί είμαι υπεραστής στη ζωή μου. 36 χρόνια υπερασπίζομαι ανθρώπους και σαν τον Αχιλλέα Μπέο, αλλά και ανθρώπους που έχουν δίκιο και το έχουν χάσει. Δεν μ' αρέσει ούτε εγώ να είμαι αιτία να είναι κάποιος στη φυλακή, ούτε να του χαιρένω κάποιο τη θέση και να μην μπορεί να φύγει από τη φυλακή και να είναι κοντά στην οικογένειά του. Εύχομαι τα καλύτερα στην ζωή του, να έχει πολύ μεγάλη υγεία και να συνειδητοποιήσει τα λάθη του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Και σε ό,τι αφορά τους χιλιάδες φιλάθλους αυτή την ώρα που σας ακούνε, κύριε Κούγια, του Ολυμπιακού Βόλου. Θα σα πω ότι ο Ολυμπιακός Βόλου έχει περάσει τόσες ταλαιπωρίες στην ιστορία του. Οι οποίοι είναι λογικό, για τους οποίους όπως είναι λογικό είστε το πλέον ανεπιθύμητο πρόσωπο, έτσι. Νομίζω ότι λογικό, δεν είναι για όλους. Λογικό είναι. Όχι, κάντε λάθος. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο κοινωνίας, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει την αλήθεια και αναδεικνύει παράνομες συμπεριφορές, επειδή οι παράνομες συμπεριφορές κάποιων είναι ταυτισμένες διάποδο σε εκεί ομάδα, δεν σημαίνει ότι οι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου ή οι χιλιάδες φύλαθλοι στην Μαγνησία δεν αξιολογούν σωστά έναν άνθρωπο. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά, γιατί είναι τα παιδιά τα οποία έχουν τα γνωστά προβλήματα. Υπάρχουν οι οργανωμένοι στρατοί που στους αρχηγούς τους είτε δίναν διαρκεία εισιτήρια είτε τους κάνανε δωρεάν ταξίδια ή πέραν για χαρτιλίκι. Αλλά υπάρχει η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν αρχές, που έχουν αξίες, οι οποίοι λένε μπράβο. Και η ιστορία του Ολυμπιακού Βόλου ούτε αρχίζει και τελειώνει την τελευταία τριετία που ανάλαβε ο Ολυμπιακός Βόλου. Υπήρξαν αξιόλογοι άνθρωποι στο παρελθόν που έχουν διοικήσει στον Ολυμπιακό Βόλου, που τον έχουν οδηγήσει σε μεγάλες πορείες ιστορικές, που έτσι έφτιαξε την ιστορία του και έχει βγάλει μεγάλους παίκτες. Και είναι βέβαιο ότι η ζωή δεν τελειώνει το 2011. Ίσως είναι ένα μικρό κομμάτι που θα ταλαιπωρηθεί ο Ολυμπιακός Βόλου, όπως ταλαιπωρήθηκε και η δική μου ομάδα, η Παναθηναϊκή, η προηγούμενη ομάδα μου, τα Γιάννενα, αλλά με τίμιο τρόπο μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει και αξίζει αυτή η ιστορία σου. Δεν σημαίνει ότι περνά ταυτισμένο με ένα Αχιλλέα Μπέο, με ένα Τσακογιάννη ή με ένα Ψωμιάδη για να έχει καλές στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία. Άρα λοιπόν, λυπάμαι πολύ αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν αυτή την αρρωστημένη άποψη ότι είμαι μισθό πρόσωπο, γιατί εγώ είπα την αλήθεια. Υπάρχουν και άνθρωποι με αρχές και με αξίες. Και είπα μια αλήθεια που είναι βέβαια στη δύσκολη θέση. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω περασπιστεί δίκες που έχω περασπιστεί βεντέτες στην Κρήτη. Έχω περασπιστεί ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν για άλλο τον ποινικό κώδικα. Έχω περασπιστεί 657 ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Έχω περασπιστεί πολύ δύσκολες υποθέσεις, ίσως δυσκολότερες στην Ελλάδα. Αλλά πρώτη φορά έχω φρουρά. Ποτέ μου δεν είχα, ούτε εγώ δεν είχα. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι στον χρόνο θα καταλάβουν ότι κάθε μπόδιο είναι γεγονό. Γιατί είχα σκεφτείτε να ταυτιστεί ο Ολυμπιακός Βόλου και η ιστορία του με ένα καθεστώς ανομίας, γιατί τέτοιο θα ήταν αν δεν έφευγαν αυτοί από το ποδόσφαιρο. Και να κατακτά εξόδους στην Ευρώπη, να πανηγυρίζουν κάποιοι, αλλά όλη η άλλη Ελλάδα, εκτός από το Βόλο, να υφίσταται αυτή την παρανομία, να οι ομάδες που αντιμετωπίζουν αυτό το κύκλωμα ή αντιμετώπιζαν
το οργανωμένο αυτό κύκλωμα, εγκληματικό κύκλωμα, να μην πετυχαίνουν αυτά που τους αξίζει και αυτός που αξίζει να μην παίρνει τη νίκη γιατί του στείνει το διαιτητή ο Μπέος ή γιατί στείνει την αντίπαλη ομάδα και την εξαγριώνει εναντίον κάποιων αντιπάλων ή στείνει μια άλλη ομάδα και την υποχρεώνει να χάσει. Αυτά έκανε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα και καλώς ή κακώς από τις κασέτες βγαίνει ότι ένας από τις κεφαλής ήταν ο Μπέος. Τελικά επιβεβαιώθηκα, κύριε Κούγια, ο Αχιλλέας ο Μπέος μας άκουγε τόση ώρα και θέλει να βγει αυτή τη στιγμή στην αναλυτή. Α, μην του μιλήσετε. Πολύ. Θέλω να μείνετε απλά στην αναλυτή γραμμή. Μην συνομιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούγια, κύριε Κούγια. Διαλέγω τους συνομιλητές μου. Σαφώς, ακούστε με λίγο. Κύριε Κούγια. Καλησπέρα, κύριε Μπέο, τι κάνετε. Προφανώς, κύριε Κουμιώτη, δεν είπατε ότι εγώ σας ζήτησα, δεν θέλω να παρέμβω επάνω στον κύριο Κούγια και να κάνω διάλογο μαζί του. Το ξεκαθαρίσετε τώρα, κύριε. Πει. Μα το είπε και ο ίδιος, είπε για την ΕΠΟ η οποία κάμφθηκε. Ναι, όχι, έχουν όλα αυτά... Ήταν συνέντευξη αποκάλυψη, κύριε Μπέο, με παρεξηγήσατε πριν. Λοιπόν... Εγώ το πήγαινα λαό-λαό για συγκεκριμένο τρόπο, ναι. Δεν πιάσατε την πολιτική μου. Ωραία, εν πάση περιπτώσει... Το να έσκουσα δεν έλεγε κάτι. Ναι. Δεν, αυτή δεν συνέντευξη... ούτε να ασκούσετε ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η σημερινή του συνέντευξη. Τώρα όμως χρήσιμο στον κόσμο του Βόλου να μιλήσει.